έχει κοντά του τον Μίλτο Τεντόγλου. Μίλτο, πραγματικά κάθε φορά μας αφήνεις άφωνους, δεν έχουμε λόγια. Είσαι ένας θεός του μήκους, θα λέγαμε. Κάνεις απίστευτα πράγματα, φανταστικά. Έχεις κάνει ένα ολόκληρο στάδιο εδώ στη Ρώμη, παρότι έκανε το φουρλάνι. Ο Ιταλός τον έλαβε. Να χειροκροτούν εσένα, να χορεύουν σιρτάκι, δηλαδή απίστευτο. Respect, να ζητήσω ένα συγγνώμη. Τα έχω δώσει όλα στον αγώνα, πραγματικά είμαι χάλια αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ κουρασμένος. Ήταν πολύ ωραίος αγώνας, προσπάθησα να κάνω το πανελλήνιο ρεκόρ και πραγματικά κατάρα που έκανα 2 φορές 65, δεν γίνονται αυτά, εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Τάλματά σου είναι τεράστια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, ακόμα και το άκυρό σου. Μια σταθερότητα, μια άνοδο σε σένα, είναι ο καλύτερος σου αγώνας. Ναι, ήταν πολύ καλός αγώνας, βοήθησε εδώ το κλίμα σίγουρα και ο διάδρομος που ήταν έτσι τόσο καλά φτιαγμένος. Βέβαια, εγώ ξαναλέω, είμαι πιο καλός στα σκληρά στάδια. Ίσως να ήταν διαφορετικό, ίσως να μπορούσα να το κάνω μετά με το στάδιο έτσι σκληρό, σαν όπως είναι εδώ κάτω, γιατί είναι φανταστικό εδώ Ταρτάν, έτσι. Αλλά έκανα ένα πολύ καλό αγώνα σίγουρα και οι αντίπαλοι μου επίσης. Και ο τέλος πολύ δυνατός, εντάξει. Όχι πέρα από την πλάκα τώρα, αλλά είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να είναι ο καλύτερος τελικός ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τα άλματα που έχετε κάνει και εσύ και ο Φουρλάνη και ο Εχάμερ. Πραγματικά 8.65, 8.38, παγκόσμιο ρεκόρ κάτω των 20 ετών και ο Εχάμερ με το 8.31. Για πλάκα και προκριματικό 8.41, για πλάκα είναι ο καλύτερος τελικός που έχει γίνει. Απίστευτη ποιότητα. Το 8.40 το είχα πει και από το προκριματικό, φαινόταν δηλαδή, εντάξει, είναι κτίνη αυτά, όλοι είμαστε κτίνη εδώ πέρα. Και τα άλλα παιδιά όμως. Και ο Τσέχος που είναι πιτσιρικάς, είναι το 2006 νομίζω, είναι 8 μέτρα. Ο Πορτογάλος που έκανε τα 3 άκυρα, και αυτός είναι καλός, έκανε άκυρα όμως. Φανταστική δωδεκάδα. Μπράβο σε όλους. Στο τελευταίο σου άλμα ήρθε μια σπουδαία μορφή, του ύψους χαμογελάς. Ξέρω γιατί χαμογελάς. Εντάξει, Στέφκα Κωνσταντίνοφα, δηλαδή ύψος, Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια, έχει κερδίσει τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, ήταν η Στέφκα στις κερκίδες εκεί, από δίπλα ο Πεντρόσο και λέω πιο δίπλα είμαι Γιάννη, εντάξει, πώς να με επιδείξουμε καλά. Είναι κοντά το ρεκόρ του Εμιγιάν, θα έλεγες, σε σένα αυτό το 8.86 ενδεχομένως. Έχεις ήδη κάνει 2 φορές το ρεκόρ αγώνα το 8.52, το έφτασε το 8.65, 8.86. Το 8.86 είναι πολύ μακριά, αλλά τουλάχιστον το πλησίασα λίγο παραπάνω, έκανα 5 εκατοστά ρεκόρ. Δεν ξέρω, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πες ότι είναι 8.80 ένα ρεκόρ, θες να κάνεις 8.80. Δεν πας να κάνεις 8.80, πας να κάνεις 8.90 για να το κάνεις. Άρα, δηλαδή εγώ πρέπει να πω για 9 μέτρα για να κάνω το ρεκόρ του Μιγιάννη, κατάλαβες. Δεν γίνονται αυτά έτσι για πλάκα, εντάξει, είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά. Εγώ τουλάχιστον με χαρά μου βελτιώθηκα σήμερα και έκανα καλό αγώνα. Αυτό. Έγραψες μία ακόμη φορά ιστορία, το 3ο σου σερί χρυσό μετάλλιο. Το ευχαριστείς λίγο περισσότερο αυτό το μετάλλιο? Με βάση και την επίδοση που έχεις κάνει. Ναι, σίγουρα πιο πολύ απ' όλα νομίζω. Για την επίδοση πιο πολύ. Και το Μόναχο εγώ το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Έκανα πολύ, πολύ καθαρό αγώνα στο Μόναχο. Και το Βερολίνο βέβαια το 2018 που ήταν η πρώτη μου φορά. Όλα είμαι χαρούμενος για όλα αυτά που έχω κάνει. Και κάτι τελευταίο για να σε αποδεσμεύσουμε. Δίπλα μας είναι οι Ελβετοί συνάδελφοι από εδώ, άμα δεις. Πάμε στον Σάιμον Χάμερ λίγο να του δώσουμε συγχαρητήρια. Μιλάει. Εντάξει, έχει και αυτό το δικό του. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η συνέχειά σου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, στόχος πάντα και αυτό το μετάλλιο να υπερασπιστείς τον τίτλο σου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι, εννοείται. Μεγαλύτερος στόχος από όλους. Και πιστεύω σε έναν αγώνα καλύτερο από αυτόν. Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες και γιατί θα είναι περίπου ίδιες συνθήκες. Είναι η ίδια εταιρεία έτσι κι αλλιώς που κάνουν τα στάδια πια. Και ξέρω ότι θα είναι φανταστικά και ξέρω ότι θα είμαι καλά, γιατί πάει καλά η χρονιά τέλος πάντων. Σου ευχόμαστε πάλι ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε για αυτά που ζήσαμε σήμερα. Πραγματικά είναι απίστευτα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε πάλι σε εσάς, κύριε.